Θέλω να σας πω ότι δύο λόγια πολύ σύντομα σε δύο λεπτά για το επιμελητήριο και μετά στο θέμα σας. Επιμελητήριο σημαίνει ότι εδώ υπάρχουν όλες οι επιχειρήσεις όπως και οι δικές σας. Συνολικά έχουμε 140.000 μέλη. Έχουμε μια διοίκηση αιρετή από 51 άτομα που αυτοί, όπως και εγώ, είναι επιχειρηματίες όπως και εσύ, ελεύθεροι επαγγελματίες. Άρα μας έκλεξε οι συνάδελφοί σας και οι συνάδελφοί μας στη θέση αυτή. Οι 51 εκλέγουν επίσης την 9-μελή διοίκηση με τον πρόεδρο, τους αντιπροέδρους και τη διοίκηση του επιμελητηρίου. Οι εργαζόμενοι του επιμελητηρίου είναι δημόσιοι υπάλληλοι, κατά τη συντριπτική πλειοψηφία εκτός των λίγων που παίρνουμε για διάφορες εργασίες. Άρα είμαστε ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που όμως έχει αιρετή διοίκηση. Τα έσοδα του επιμελητηρίου είναι μόνο τα μέλη του, δεν παίρνει καμία κρατική επιχορήγηση, είναι σημαντικό. Ποια είναι τα έσοδά μας? Είναι το γεμί και η συνδρομή. Το γεμί που είναι υποχρεωτικό στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη, γιατί σαν λαός είμαστε και λίγο γκρινιάδες, λέει, γιατί υπάρχει παντού. Πρέπει να πληρώνεις την τήρηση του Μητρώου και η συνδρομή που είναι προαιρετική. Παρ' όλα αυτά έχουμε τη χαρά να ανταποκρίνεται στη συνδρομή το 55% των μελών μας, που σημαίνει ότι αυτό είναι αποτέλεσμα των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Τι σημαίνει ανταποδοτικές υπηρεσίες? Από το πολύ απλό ότι ό,τι έχει το επιμελητήριο ανήκει σε όλους, οι αίθουσές του, αυτοί και οι πάνω. Έχουμε ανθρώπους που μπορούν να απαντήσουν σε οποιοδήποτε ερώτημά σας, δηλαδή λογιστές, φοροτέχνες, άνθρωποι για τον ΕΦΚΑ. Έχουμε νομικούς που μπορούν να στηρίξουν οποιοδήποτε αίτημά σας και θέλω να είστε βέβαιοι γιατί όταν ανοίξει το ΕΣΠΑ θα έχουμε και άνθρωποι για το ΕΣΠΑ. Έχουμε εκπαιδεύσεις απεριόριστες. Μπορεί να ζητήσει το σωματείο σας ειδική εκπαίδευση διαδικτυακή και να την πληρώνει το επιμελητήριο και μάλιστα να ζητήσει τον εκπαιδευτή. Έχουμε e-learning μαθήματα. Μπορεί να γίνει e-learning μάθημα που πληρώνει το επιμελητήριο για λογαριασμό σας. Έχουμε ομάδα διαφήμισης. Μπορεί να διαφημίζουμε τα αιτήματά σας και το σωματείο και αυτό να βγαίνει στα social media. Δίνουμε δυνατότητα σε όλους σας να κάνουν δωρεάν e-shop site, όπου πέρα από το δωρεάν που γίνεται από τη WIN, μάλιστα έχουμε επιλέξει μια εταιρεία, μπορούμε παράλληλα να εκπαιδεύσουμε τους εργοδότες, είτε επιχείρηση είτε ελεύθερη επαγγελματία, δωρεάν επίσης, όπως και τους εργαζόμενούς τους, οι οποίοι θα πληρώνονται σαν να ήταν στο live και μάλιστα ώρες που σας δουλεύουν. Έχουμε οποιαδήποτε υπηρεσία είναι αναγκαία για τις επιχειρήσεις, από εμάς είναι δεδομένη. Και μαζί με αυτό το έργο που είναι τεράστιο, έχουμε συνολικά περίπου 40 ανταποδοτικές υπηρεσίες για τα μέλη. Παράλληλα, όπως ξέρετε, στηρίζουμε κάθε δράση που αφορά Δήμους, δηλαδή αυτές οι λευκές και κόκκινες νύχτες που ακούτε. Στηρίζει πάντα το επιμελητήριο, στηρίζει εκδηλώσεις που πάντα αφορούν την επιχειρηματικότητα, μελέτες. Έχουμε κάνει μελέτες σε 10 Δήμους για τις επιχειρήσεις. Τα Wi-Fi πολλών επιχειρήσεων, το Agora Athens που βλέπετε, που είναι ίσως το μεγαλύτερο έργο που έχουμε κάνει. 2 Open Malls στη Νέα Σμύρνη και στην Αγία Βαρβάρα. Έχουμε λοιπόν ένα πλούσιο έργο, αλλά η απάντηση νομίζω η κυριότερη που σας αφορά είναι: οποιοδήποτε θέμα έχει ο κλάδος σας, είναι και θέμα δικό μας. Δηλαδή, πέρα του ότι πρέπει να δούμε τις δύο πλευρές, ότι έχετε πάρα πολλές υπηρεσίες δωρεάν που μπορεί να φτάσουν στα μέλη σας. Σας είπα μέρος, όσοι θυμάμαι, αλλά είναι πολύ περισσότερες και μπορεί να φτάσουν. Και είναι κρίμα να μην φτάνουν εφόσον είναι δωρεάν για όλους. Αλλά παράλληλα, λέμε και στους επιμελητήριους, πείτε μας τι άλλο θέλετε να το κάνουμε. Άρα, υπάρχουν λοιπόν δύο ζητήματα. Το ένα, τι μπορεί να κάνει το επιμελητήριο για εσάς, και σας λέω τα πάντα. Και λέω τα πάντα γιατί πέρα από την ηθικά θέλουμε να στηρίξουμε και αυτό είναι ο ρόλος μας. Επειδή ακριβώς, επιτρέψτε μου, είμαστε και άνθρωποι που έχουμε τη διοίκηση 10 χρόνια και έχουμε νοικοκυρέψει το επιμελητήριο, έχουμε πραγματικά και το θεωρούμε μεγάλη μας τιμή να είμαστε το πιο πλούσιο επιμελητήριο στην Ελλάδα με τόσες ανταποδοτικές υπηρεσίες. Που αν σας εξηγήσω ότι μόνο το e-shop και site κόστησε πάνω από 1,5 εκατομμύριο, παρόλα αυτά έχουμε πλεώνασμα πάνω από 20 εκατομμύρια αποτέλεσμα της χρηστής διοίκησης. Άρα έχουμε και τη δύναμη και τη θέληση και την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουμε κάθε τι που αφορά το σωματείο, εκεί να μην έρχεται σε σύγκρουση με τον επιμελητηριακό νόμο. Υπάρχει ένας επιμελητηριακός νόμος που λειτουργούμε. Το ένα κεφάλαιο λοιπόν πρέπει να κατανοήσουμε είναι αυτό. Και είναι κρίμα, επαναλαμβάνω, όλες αυτές οι υπηρεσίες να μην φτάσουν σε όλους. Να φτάσουν. Ακόμη και αυτός που αρνείται σήμερα να κάνει site και e-shop, του λέμε μην κάνεις, αλλά μάθε τον τρόπο. Εγκληματίσου γιατί μπορεί να το χρειαστείς. Άρα μάθε το. Γιατί το αρνείσαι κάτι που θα γίνει πραγματικότητα δεν έχει κανένα νόημα στη ζωή. Το άλλο κεφάλαιο είναι οι διεκδικήσεις σας. Στις διεκδικήσεις έχουμε μια εντυμότητα. Και αυτό αποδεικνύει και η πολύ μεγάλη στήριξη που έχουμε από τα μέλη μας. Ξέρω ακριβώς το πρόβλημά σας και να μην ήθελα να μου το έχει πει δύο φορές, κυρία Πρόεδρε, το έχω κατανοήσει. Λοιπόν, αλλά εδώ πρέπει να σας πω όμως κάτι που θέλω να το καταλάβετε. Τι σημαίνει στήριξη? Σημαίνει ότι το επιμελητήριο θα είναι δίπλα σου στο να διεκδικήσεις το θέμα την πολιτεία. Θα επιμείνω λίγο, ξέρω ότι γίνομαι κουραστικός. Το ένα κεφάλαιο δεν χρειάζεται συζήτηση. Οι υπηρεσίες που σας είπαμε είναι για εσάς και μάλιστα όπου έχετε πρόβλημα, εδώ είμαστε με κάθε μέρα εδώ να μας πείτε τι δεν κολλάει. Το άλλο δεν μπορώ να σας πω θα λυθεί, μπορώ να σας πω θα είμαι δίπλα σας να λυθεί.
Έχει σημασία να το λέω σωστά. Άρα, τι σημαίνει δίπλα σας? Κάναμε μια επιστολή που φροντίσαμε να φτάσει στον Υπουργό ήδη. Θα ζητήσουμε ραντεβού από τα δύο αρμόδια Υπουργεία, το Παιδείας και το Πολιτισμό. Θα βάλουμε κάτω να δούμε πώς λύνεται. Δεν σημαίνει ότι θα ακούσετε από το στόμα μου να σας πω το θέμα θα λυθεί. Θα ακούσετε από το στόμα μου, δηλαδή θα είμαι δίπλα σας για να λυθεί. Και εγώ και όλη η διοίκηση. Αυτή είναι η αλήθεια. Έλεγε η κυρία Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος ότι μα είναι παράνομο. Και εξήγησα. Ξέρετε, η μικρομεσαία τάξη στην Ελλάδα τι ζητάει? Ισονομία. Ξέρετε τι σημαίνει ισονομία? Να αντιμετωπιζόμαστε από τον νόμο το ίδιο. Μικρός, μεσαίος, μεγάλος. Αυτό το αυτονόητο ότι ένας νόμος στηρείται. Υπάρχουν δεκάδες κλάδοι στο επιμελητήριο. Έχουμε 70 κλάδους. Και είμαστε περήφανοι που 70 κλάδοι στο προηγούμενο δεν έχουν καμία απέτηση από εμάς. Δεν έχουμε ικανοποιήσει πλήρως τα αιτήματα και συνήθως τα αιτήματά τους είναι απέναντι στην πολιτεία. Υπάρχουν δεκάδες νόμοι οι οποίοι, ενώ υπάρχουν, οι νόμοι αυτοί δεν λειτουργούν. Δεν είναι ο μόνος νόμος. Αυτό εξηγούσα. Δεκάδες νόμοι. Φανταστείτε, ξαναλέω, αυτό το αίτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι ισονομία. Ισονομία σημαίνει ότι κυρώσεις έχω εγώ αν κάνω κάτι, να έχει και αυτός ο οποίος έχει μια τεράστια επιχείρηση. Όσο δυσκολίες αντιμετωπίζω εγώ για να έχω επαφή με την τράπεζα, να έχει και αυτός. Αυτό σημαίνει ισονομία. Δεν ζητάμε καλύτερες προϋποθέσεις, ίδιες προϋποθέσεις. Αυτό έχει και σχέση με τον νόμο. Που είναι δεδομένο ότι υπάρχουν δύο ζητήματα, είπα. Η μία είναι να μπορούν να συνοηθούν τα δύο υπουργεία στο αίτημα, το δικό σου που είναι λογικό, η άλλη να υπάρχουν συμφέροντα που σήμερα δεν τα ξέρω. Ένα από τα δύο ισχύει πάντως. Η μη επαφή των δύο Υπουργείων ή συμφέροντα που εμποδίζουν να γίνει πράξη αυτό. Το οποίο είναι και λογικό. Εκφράζει μάλιστα, δεν θα έλεγα μόνο το μπαλέτο ή την. Εκφράζει και θα έλεγα μια κουλτούρα που θα έπρεπε η πολιτεία, το Υπουργείο Πολιτισμού να τη στήριξει. Κάτι κρύβεται και θέλω να είστε βέβαιοι ότι όταν τελειώσουν οι επαφές, νομίζω ότι θα έχω δυνατότητα να σας πω, πιστεύω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Επειδή έχουμε χειριστεί δεκάδες τέτοια θέματα στο παρελθόν, να σας πω ποια είναι η ρίζα του προβλήματος. Γιατί δεν είστε μια μεγάλη μάζα επαγγελματιών, άρα λογικά θα υπήρχε τρόπος να λυθεί. Κάτι υπάρχει το οποίο, και το λέω ευθέως μπροστά σας χωρίς να το ξέρω, το οποίο εμποδίζει την υλοποίηση. Από την ασυνεσυρία των δύο υπουργείων μέχρι συμφέροντα που τώρα δεν φαίνονται. Και εξηγούσα μια υπόθεση και έλεγα: ξέρετε, δεν είναι λογικό όταν ήρθαν οι κομμωτές και μου είπαν ότι τα επαγγελματικά προϊόντα δεν μπορούν να πουλούνται σε όλιαν εμπόριο. Άρα πήγαμε στον υπουργό, του λέμε: αυτό πρέπει να το λύσει. Ναι, λέει: ο υπουργός το λύνω. Βγαίνουμε πανηγυρίζουμε, μετά από μια εβδομάδα ο υπουργός το παίρνει πίσω. Γιατί πιέσαν τα μεγάλες επιχειρήσεις και είπαν: τι μας κάνει τώρα, να το δώσουμε καταναλωτή. Κοιτάξτε πόσο απλό φαίνονται στην αρχή. Χρειάστηκαν άλλες δύο μήνες σκληρής δουλειάς. Τελικά, τέλος πάντων, έγινε νόμος του κράτους επιτέλους, το οποίο βεβαίως έχει παρατηράκι, αλλά έγινε νόμος να εμποδίσει τη μεγάλη μάζα. Πολλές φορές λοιπόν σε ένα θέμα, και το λέω γιατί το άκουσα μεγάλη στο θέμα σας, θα φανεί τι κρύβεται. Το οποίο δεν το ξέρω. Δηλαδή, αν μου πείτε τώρα, δεν το ξέρω, το ξέρετε καλύτερα εσείς. Μου μοιάζει όμως απόλυτα λογικό ως επιχείρημα. Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω για να μην σας κουράσω ότι και στο ανταποδοτικές που κρίνετε το, δηλαδή έχουμε δύο ευθύνες όσοι είμαστε ταγοί είτε από το σωματείο είτε από το επιμελητήριο. Το ένα είναι να στηρίξουμε τον κλάδο που είμαστε να αντιμετωπίσει το μέλλον. Και εδώ πρέπει να πιέσετε τον κόσμο σας να αντιμετωπίσετε, να εξυγχρονιστούμε. Αν δεν εξυγχρονιστούμε, τον οδηγεί στο κλείσιμο αργά ή γρήγορα. Άρα οφείλεις να εξυγχρονιστείς, να δεις τη νέα πραγματικότητα, δηλαδή το ότι το 2030 το 70% της λιανικής θα γίνεται από ισόπ, στο οποίο δεστοποιεί κάποιος θα γίνει. Το ότι αλλάζει, ας πούμε, και σήμερα στις συναλλαγές από περίπου 8,5 εκατομμύρια πριν 3 χρόνια γίνανε περίπου 900 εκατομμύρια οι συναλλαγές, επίσης μια πραγματικότητα. Άρα αυτό μπαίνει στη δουλειά λωνών μας. Ξέχασα να πω ότι για όσους από εσάς έχουν επιχείρηση, πόσοι από εσάς έχετε νομική μορφή επιχείρησης? Νομική μορφή. Εσείς μπορείτε να πάρετε όσοι έχετε, να σας δώσουμε και δωρεάν ψηφιακή υπογραφή. Μπορείτε να τη ζητήσετε, μπαίνετε μόνοι σας στο site του ΕΑΚ και παίρνετε ψηφιακή υπογραφή. Όταν την πάρετε τώρα, δεν θα έχει μεγάλη αξία. Θα διαπιστώσουμε όμως τον χρόνο ότι θα έχει πολύ μεγάλη αξία για τη λύση πολλών θεμάτων. Θα μοιραστούν συνολικά 700.000 ψηφιακές υπογραφές. Είναι θέμα χρόνου. Πολλά από τα ζητήματα που έχουν τη καθημερινότητα να λυθούν τέτοιου τύπου διαδικαστικά. Αυτό που δεν θα λυθεί είναι ο ανταγωνισμός σε ένα περιβάλλον τέτοιου τύπου, ο πόλεμος μικρών μεγάλων που θα συνεχιστεί, μην κρυβόμαστε, και μην φαντάζεστε ότι βλέπετε σε έναν κλάδο δεν συμβαίνει στο δικό σας. Ό,τι βλέπετε σε έναν κλάδο, και επιτρέψτε μου ένα παράδειγμα που ξέρω ότι το βλέπετε καθημερινά, δεν είμαστε υπέρ του καλαθιού του νοικοκυριού εμείς στα επιμελητήρια. Γιατί λέει κάποιος δεν είμαι? Τι εκφράζουμε εμείς, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Ποιοι είναι τα μέλη μας? Είναι ο ψαράς της γειτονιάς σας, είναι ο μανάβης, είναι το μικρό μίνι μάρκετ, είναι ο φούρνος, οι οποίοι το καλάθι του γονιού τον σκοτώνει, τον λιώνει. Όταν κάνεις διαφήμιση και λέει να πάει εκεί. Άρα γιατί είναι παράλογο ότι και εμείς στηρίζουμε τους ανθρώπους μας? Όταν λες πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, αυτός πνίγεται. Φανταστείτε λοιπόν με άλλη μέθοδο αύριο που να γίνει και δικό σας θέμα. Αυτή είναι η σύγκρουση της οικονομίας σήμερα. Η παγκοσμιοποίηση που λέμε έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και δεν εξαιρεί κανέναν κλάδο. Αυτό που δεν γίνεται σήμερα στον κλάδο θα γίνει αργότερα, αν δεν έχει γίνει σε έναν βαθμό.
Άρα, ουσιαστικά, εμείς είμαστε και η ομπρέλα προστασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτός είναι ο ρόλος μας. Κλείνοντας, λοιπόν, να σας πω, η δέσμευση είναι δεδομένη. Μετά τις γιορτές θα κάνουμε τα δύο ραντεβού. Ελπίζω να έχουμε καλά νέα να μαζευτείτε. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να σας πω, εγώ, ο αντιπρόεδρος, η διοίκηση, θα είμαστε δίπλα σε κάθε αίτημά σας. Σε ό,τι αφορά το επιμελητήριο, θεωρήστε δεδομένο, σας είπα, και περισσότερα θέλετε. Σε ό,τι αφορά στο υπόλοιπο, θα δώσουμε μαζί τη μάχη για να καταφέρουμε το καλύτερο. Να έχετε καλή χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα, καλές δουλειές και ό,τι καλύτερο για εσάς και τις οικογένειές σας. Να είστε καλά.